Νέος θερματοφύλακας στη Ρόδο. Ο Βασίλης. Νίκος Ψημόπουλος. Έλα Νίκο. Ο Νίκος Ψημόπουλος προέρχεται από τον Εργοτέλη. Δεύτερος θερματοφύλακας, ο Κρίστιαν Ρόκου. Και να πάμε στους παίκτες τώρα. Ο Βασίλης Βογιατζής, ο οποίος ξαναήταν στην ομάδα, όταν η ομάδα κατέκτησε πρωταθλήματα και ανέβηκε στη Super League 2. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που βγήκε από την ομάδα της Ρόδου, αγωνίστηκε και σε ερασιτεχνικά σωματεία, είναι ο Σάββας Τσουανάκης. Ο επόμενος είναι Σόγαπρος. Ήρθε στη Ρόδο για να αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική πριν 3 χρόνια. Παντρεύτηκε και το κάναμε Ροδίτη. Ήπιε νερό από το Ροδίνι. Ο Τίνος Νικολόπουλος. Ο επόμενος, Αλέξανδρος Μουζακίδης. Γνώριμος ο επόμενος, Ορέστη Σουλάη. Το παιδί δεν είναι δικό σου βέβαια. Θα έπρεπε να το πει μαζί του στους θερματοφύλακες του Σουλάη. Παντού. Να πάει αυτή η χρονιά και να πεις να κάνει. Λοιπόν, ο επόμενος, γνώριμος στη Ρόδο, αγωνίστηκε ξανά στην ομάδα μας, έκανε μια βόλτα εκεί, Πιερικό και δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες, ο Γιάννης ο Καταρσής. Επόμενος γνωστός κι αυτός, Διονύσης Μακρυδημήτρης. Ο επόμενος είναι από τη Βραζιλία, ήρθε για να αγωνιστεί στη Ρόδο. Junior, welcome. Κι άλλος από τη Βραζιλία, ο Ατάιτε, ούτε εγώ τον έχω δει, ήρθε μόλις από το αεροδρόμιο. Καρμπόν Μισελ, από την Νάπολη. Για ακούστε τώρα τους μικρούς μας. Γιάννης Θεοδωρής, από τα ΦΑΚ. Σανάκου Έρι. Χρήστος Σόκας. Βογιατζής. Thank you.
Σάπης. Το κουλέν της ομάδας με το όνομα Σεπέλε. Λοιπόν, έχουμε ακόμη τον ποδοσφαιριστή Τσούτσι, ο οποίος αύριο θα ενταχθεί στην ομάδα. Θέλω να πω ότι όλοι σήμερα φεύγουν και θα είναι μετά από την εκδήλωση αυτή, θα είναι στο Προφήτη Λία για 15 μέρες. Εκεί θα γίνει το βασικό, η βασική περίοδος προετοιμασίας και ελπίζω να δούμε ό,τι καλύτερο και να δούμε τι άλλο θα έρθει. Γιατί εδώ νομίζω ότι είναι 15-16 και θα πρέπει να πάμε μέχρι τους 25. Όπως καταλαβαίνετε, βοηθήστε κύριε Υψηλάντη, κύριε Φώκινε, για να γίνουμε 25. Εγώ λίγο προπόνηση θέλω. Ναι, αν θέλετε για προπόνηση, καλό είναι. Εντάξει, παρεξήγηση. Θα ήθελα, γιατί ό,τι κάνουμε, σημαντικό ρόλο παίζει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγωνιστεί στις ανώτερες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Νίκος ο Κουρμανάς. Θα ήθελα να έρθει να μας πει δύο κουβέντες για το πώς βλέπει την ομάδα. Πέρασε και από τη Ρόδο πριν από 3-4 χρόνια, άρα έχει πάρει έτσι τον αέρα πια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο για την τιμή μου για να ευχαριστήσω την ομάδα για άλλη μια φορά. Αυτό που θέλω να πω κυρίως είναι ότι δεν σας κρύβω τόσα χρόνια σαν προπονητής. Περνάω το πιο δύσκολο καλοκαίρι που μπορεί κανείς να περάσει σαν προπονητής. Με τη λογική ότι στην ομάδα αυτή έμειναν τρία παιδιά και πρέπει να βαρθούν μέχρι 25. Καταλαβαίνετε ότι η ομάδα πρέπει να έχει πάρει 22 παιδιά. Πρέπει να επιλέξει 7-8 μικρούς ηλικία, που είναι κυρίως από τη Ρόδο, για να δώσουμε και το ροδέτικο στοιχείο. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να έχουν και την αξία. Και πάνω απ' όλα πρέπει να τη δείξουν οι ίδιοι μες στο γήπεδο. Κανείς δεν μπορεί να τους χαριστεί. Η επιλογή γίνεται και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του ως προς το δικό του κομμάτι. Εγώ σαν προπονητής που τους επέλεξα και τα παιδιά σαν αθλητές που πρέπει να δείξουν μια πραγματική εικόνα ότι αξίζουν να είναι στην ομάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το έργο είναι πολύ δύσκολο. Εγώ θα κρατήσω λίγο χαμηλούς τόνους και δεν θα είμαι τόσο υπερβολικός. Να με συγχωρέσει ο Πρόεδρος, γιατί δεν έχει φτιαχτεί ακόμα η ομάδα. Όταν η ομάδα φτιαχτεί και πάρουμε τα παιδιά που θέλουμε να πάρουμε με υπομονή, τότε θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τους στόχους που θα έχει η ομάδα. Δεν σας κρύβω ότι κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να έρθουν παιδιά ικανά, που θα μπορέσουν να δώσουν στόχο ανταγωνιστικό στην ομάδα. Και όταν ανταγωνιστικό στόχο, εννοώ η ομάδα να κοιτάξει ψηλά. Να κερδίσει το πρωτάθλημα ή να κερδίσει μια παρουσία τέτοια που να διεκδικήσει το πρωτάθλημα επίσης όλες με κάποιες άλλες ομάδες. Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και υπομονή, την οποία πρέπει να την έχετε εσείς και να ξέρετε τι μας γίνεται, για να πάρουμε παιδιά ικανά που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση στην ομάδα. Είναι δεδομένο αυτό. Θα μπορούσε η ομάδα τώρα εδώ να είναι πλήρης. Θα είχαμε βιαστεί όμως πάρα πολύ και δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε το στόχο αυτό που ζητάμε. Επομένως, η ομάδα έχει κάνει κάποιες μεταγραφές σημαντικές για μένα, που ήρθανε με τη δικιά μου μόνο άποψη, κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν ή όχι, δηλαδή είναι δικές μου οι ευθύνες 100%, όπως δικιά μου θα είναι η ευθύνη όσο αφορά τα παιδιά που θα έρθουν, ξεκάθαρα. Εγώ κάνω υπομονή, η ομάδα αυτή κυρίως θα φτιαχτεί τις μέρες του Αυγούστου, κυρίως.
Εδώ θα δούμε μεγάλες ομάδες, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, που έχουν ξεκινήσει προετοιμασία και παίρνουν παίχτες. Και δεν είναι εύκολο να φτιαχτεί μια ομάδα όπως σας είπα. Επομένως, υπομονή, θα έρθουν τουλάχιστον 6-7 παιδιά τα οποία θα δώσουν πνοή και αξία με τα ήδη υπάρχοντα παιδιά και ευελπιστούμε ότι μέσα από τις κινήσεις αυτές θα δώσουμε το στόχο που χρειάζεται και που πρέπει να δώσει η ομάδα. Η ομάδα πέρασε μια πολύ δύσκολη περσινή χρονιά. Το ποιος μπορεί να ευθύνεται, εγώ κυρίως λέω πάντα ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, κυρίως φταίνε όλοι. Μπορεί και λιγάκι το κεφάλι περισσότερο να φταίει. Μπορεί να γίνονται και λάθη. Το θέμα είναι ότι έχουμε φρέσκες καταστάσεις. Η ομάδα έχει κάνει ένα πισωγύρισμα. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε πλήρως ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα και θα ζητήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία πάλι η ομάδα να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν. Αν το πετύχουμε ή όχι, θα το δούμε. Να πάρουμε πρώτα τους παίκτες που πραγματικά θέλουμε και θα καθορίσουμε τους στόχους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Στα παιδιά και σε όλους να είναι γεροί πάνω απ' όλα, διότι παίζοντας ποδόσφαιρο ξέρετε ότι πάνω απ' όλα η υγεία μετράει. Θα έχουν δυσκολία, το ξέρουν, θα έχουν πει ιδιαίτερα τα παιδιά, τα μικρά που τους είπα κάποια πράγματα που τους μίλησα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο να ανήκουν στην ομάδα, πρέπει να δείξουν μέσα από τη δουλειά που θα κάνουν, να δείξουν την πραγματική τους αξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.